Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλή χρονιά. Καλώς ήρθατε και απόψε στο ραντεβού σας με την ενημέρωση και το πρώτο δελτίο ειδήσεων για το 2022 από την τηλεόραση του Ionian. Όλοι εμείς από την οικογένεια του Ionian σας ευχόμαστε υγεία και η χρονιά που ξεκίνησε να έχει όσο το δυνατόν περισσότερες καλές ειδήσεις. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία σε τίτλους. Με την ευχή ο νέος χρόνος να φέρει το τέλος της πανδημίας, να πέσουν οι μάσκες και να επιστρέψουν τα χαμόγελα, η περιφέρεια υποδέχθηκε το 2022. Η διαφορετική πρωτοχρονιά και οι ελπίδες που γεννιούνται. Αγοράκι το πρώτο μωρό για το 2022 στην Αχαΐα. Δίχως σοβαρά προβλήματα κύλησε η μέρα για αστυνομία, πυροσβεστική ΕΚΑΒ και στη Δυτική Ελλάδα. Η μετάλλαξη όμικρον του κορονοϊού επικρατεί και στη χώρα μας. Πάνω από το 60% των κρουσμάτων αφορούν και προέρχονται από τη συγκεκριμένη μετάλλαξη. Ταχύτατη διασπορά της, ηπιότερα τα συμπτώματα. Ανησυχία για το σύστημα υγείας, όλες οι εξελίξεις. Να ξεκινήσουμε με ευχές. Ευχές για έναν χρόνο καλύτερο που έστειλαν σήμερα το πρωί μετά το τέλος της δοξολογίας στην Ευαγγελίστρια Πατρών, εκπρόσωποι αρχών και φορέων της Πάτρας αλλά και της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας. Κοινός παρονομαστής όλων να ξεμπερδέψουμε γρήγορα από την πανδημία και να είμαστε όλοι υγιείς. Με την ευχή το νέο έτος να απαλλαγούμε από την πανδημία που τόσο μας έχει ταλαιπωρήσει τα τελευταία δύο χρόνια, εκπρόσωποι αρχών και φορέων της Πάτρας και της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας παρέστησαν στη δοξολογία για το νέο έτος που τελέστηκε στην Ευαγγελίστρια Πατρών. Καλή χρονιά, υγεία, δύναμη σε όλους, να έχουμε το κουράγιο, να μπορούμε να σταθούμε όρθιοι για να αντιμετωπίσουμε όλες τις δυσκολίες. Καλή χρονιά! Στη δοξολογία χωροστάτησε ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος, ο οποίος ευχήθηκε σε όλους χρόνια πολλά και ευλογημένα. Μόνο με ευχές, χωρίς προσπάθεια και χωρίς αγώνα, χωρίς τη χάρη του Θεού και χωρίς την ευλογία Του, χωρίς τις αρετές, η ζωή μας, ο βίος μας, καταντά υπόθεσης και κατάστασης βοσκηματώδης. Γι' αυτό λοιπόν, από τα βάθη της ψυχής μου, αδελφοί μου, εύχομαι να αξιοποιήσουμε τα χαρίσματα του Θεού. Εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου έστειλαν επίσης τις ευχές τους για το νέο έτος. Για να παραφράσω μια παλιά παροιμία ελληνική, με ευχές δεν βάφεις αυγά. Θέλει δουλειά και προσπάθεια από όλους μας. Και πρώτα απ' όλα σε εμάς που έχουμε την ευθύνη απέναντί σας. Εύχομαι καλή χρονιά με υγεία πάνω απ' όλα, να ξεμπερδέψουμε γρήγορα από την πανδημία, να εμβολιαστούμε όλοι βέβαια, αλληλεγγύη, αγάπη και κοινωνική δικαιοσύνη. Είναι μια χρονιά με πολλές δυσκολίες μπροστά μας. Στη δοξολογία για την έλευση του νέου έτους παρέστησαν εκπρόσωποι αρχών και φορέων, σωμάτων ασφαλείας και εθελοντικών οργανώσεων. Ένα αγοράκι τα ξημερώματα και ένα κοριτσάκι το πρωί της πρωτοχρονιάς ήταν τα πρώτα χαρμόσυνα νέα για το 2022 στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα. Στο μεταξύ, στις θέσεις τους, πιστοί στο καθήκον για μια ακόμη χρονιά, ήταν οι αστυνομικοί, οι πυροσβέστες, τα πληρώματα των ασθενοφόρων, οι γιατροί, οι νοσηλευτές και όλοι όσοι απαιτείται αυτές τις ημέρες. Το πρώτο κλάμα του 2022 στην Πάτρα ήταν γένος αρσενικού και αφορούσε σε ένα υγιέστατο αγοράκι βάρους 3 κιλών και 525 γραμμαρίων, το οποίο γεννήθηκε με φυσιολογικό τοκετό στις 5 και 17 τα ξημερώματα της πρωτοχρονιάς στη μεευτική κλινική του Ολύμπιον. Έγινε αυτόματη ρήξη θυλακίου στη μητέρα το μεσημέρι της παραμονής. Ακολουθώντας φυσιολογική διαδικασία, καταλήξαμε να γεννήσουμε ένα υγιέστατο αγοράκι βάρους 3,5 κιλών περίπου στις 5 και 17 ξημερώματα πρωτοχρονιάς. Όπως καταλαβαίνετε, η χαρά των γονιών είναι τεράστια, γιατί και ήταν το πρώτο παιδάκι, αλλά και για το ιδιαίτερο της ημέρας. Με διαφορά λίγων ωρών και το πρωί της πρωτοχρονιάς, ένα κοριτσάκι ήλθε στον κόσμο κάνοντας πανευτυχείς γονείς και γιατρούς στην Πολυκλινική Πατρών. Η σύγκρουση δύο οχημάτων, από την οποία ευτυχώς δεν προέκυψε σοβαρός τραυματισμός, ήταν το πρώτο τροχαίο ατύχημα της χρονιάς στο κέντρο της Πάτρας. Το συμβάν σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Γούναρη και Λόντου στις 8 το πρωί του Σαββάτου.
Το 157 διαβάζει πως όλους τους σταθμούς. Κλήση για ήχηση συναγερμού σε φαρμακείο στην οδό Εγλυκάδος δέχθηκε λίγα λεπτά μετά την έλευση του 2022 το τηλεφωνικό κέντρο της ελληνικής αστυνομίας. Στην περιοχή σημειώθηκε διακοπή ηλεκτροδότησης, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να ηχήσουν αρκετοί συναγερμοί. Ένα λεπτό μετά την έλευση του 2022, η ηλεκτροδότηση διεκόπη στην περιοχή. Συνεργείο της ΔΔΕ εργάστηκε για την αποκατάσταση της βλάβης, ενώ η βλάβη αποκαταστάθηκε περίπου 40 λεπτά μετά την έλευση του νέου έτους. Όλος ιερός καήκε κατοικία που έπιασε φωτιά την παραμονή της πρωτοχρονιάς στην οδό Μονής Σινά στην περιοχή του Λαδόπουλου. Μετά από έρευνα της πυροσβεστικής, δεν βρέθηκε κάποιο εγκλωβισμένο άτομο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες επρόκειτο για σπίτι Ρωμά. Στην πυροσβεστική σήμανε από την πρώτη στιγμή συναγερμός, ενώ στο σημείο βρέθηκε και η αστυνομία. Όλα δείχνουν πως η πυρκαγιά εκδηλώθηκε από αναμένη σόμπα. Οι ένικοι την είχαν ξεχάσει, αναμένοι και είχαν φύγει από το σπίτι. Πάμε τώρα μέχρι τη Νέα Υόρκη, εκεί που χτυπάει η καρδιά της ελληνικής ομογένειας, του ελληνισμού της Επτανήσου. Ο γραμματέας της Ομοσπονδίας Κεφαλήνων Οδυσσεύς, ο κύριος Κώστας Βαγγελάτος, είναι μαζί μας. Να τον καλησπερίσουμε. Καλή χρονιά, κύριε Βαγγελάτε. Χρόνια πολλά σε εσάς που θυμάστε πάντα την πατρίδα τέτοιες ημέρες, έτσι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή χρονιά σε όλους. Φυσικά όλοι είμαστε μαζί, έστω και διαδικτυακά, ενωμένοι. Θέλω, ξέρετε τι θέλω, κύριε Βαγγελάτε. Εδώ στον αστερισμό του κορονοϊού. Ναι, τέτοιες μέρες, να ξεκινήσω από εκεί, τέτοιες μέρες τηρείτε τα έθιμα της Κεφαλονιάς και των Επτανήσων. Τα τηρούμε πάντα, αλλά τα τελευταία δύο χρόνια, ξέρεις, είμαστε απομονωμένοι στα σπίτια μας, τα ρεβεγιόν που κάναμε στους συλλόγους και στις κοινότητες έχουν μπει σε δεύτερη μοίρα. Προσπαθούμε να περάσουμε τον εφιάλτη της πανδημίας που έχουμε τα τελευταία δύο χρόνια όλοι να περάσουμε. Εύχομαι το νέο έτος να φέρει για όλους μας αυτά που χάσαμε τα τελευταία δύο χρόνια, να ξαναμπούμε στην κανονικότητα, ο εφιάλτης της πανδημίας να γίνει μια παλιά ξεχασμένη ανάμνηση. Και για να σας διακόψω, να σας συγκινήσω, όπως παλιά. Να σας διακόψω, να σας συγκινήσω λίγο από το Αργοστόλι, από την πρωινή δοξολογία βλέπουμε σήμερα από τους συναδέλφους του Ιν Κεφαλονιά εικόνες. Σας ταξιδεύουμε στην πατρίδα και σας θυμίζουμε όμορφες στιγμές, φαντάζομαι, και στιγμές που έχουν μείνει από παιδί στη μνήμη σας. Τα είδαμε και εμείς και ευχαριστούμε το Union Channel που μας φέρνει κοντά στα νησιά μας. Λοιπόν, κύριε Βαγγελάτε, να και από τα κάλαντα τα πρωτοχρονιάτικα στο Λιθόστρατο. Ναι, ναι, με αυτά ζούμε, με αυτά ζούμε. Είμαστε... Εμείς στη Διασπορά είμαστε πιο πολύ συνδεδεμένοι με αυτά διαδικτυακά παρά πολλοί ντόπιοι, πιστέψτε με. Ναι, το καταλαβαίνουμε αυτό. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Βαγγελάτε, να είστε καλά. Ευχόμαστε εμείς κάθε χρόνο λίγο ή πολύ τα λέμε, έχουμε τη δυνατότητα τέτοιες μέρες, κυρίως την πρωτοχρονιά, να ευχηθούμε για του χρόνου να είμαστε όλοι εδώ και να είναι και καλύτερες συνθήκες. Να πω και εγώ εκ μέρους της Ομοσπονδίας Κεφαλήνων και Θακησίων Οδυσσεύς χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους Επτανήσιους, ιδιαίτερα στους κεφαλονίτες και θιακούς ανά τον κόσμο, στους φίλους που μας βλέπουν, στην οικογένειά μου, στις αδελφές μου, στους γαμπρούς, στα νύψια, τα ξαδέλφια και ιδιαίτερα στη μητέρα μου. Μανούλα, πέρασε στα 90, βάλε πλώρη για τα 100. Να είσαι γερή, σ' αγαπάω. Και εμείς το ευχόμαστε. Την αγάπη σε όλους. Και εμείς, κύριε Βαγγελάτε, καλό σας βράδυ και του χρόνου να είστε καλά. Ξεπέρασε ακόμη και τα 1000 κρούσματα η αχαΐα εξέλιξη που σήμανε συναγερμό στην ευρύτερη περιοχή και κυρίως στα δύο μεγάλα νοσοκομεία της Πάτρας. Ο ρυθμός μετάδοσης της πανδημίας έχει αυξηθεί σε τέτοιο βαθμό που κάθε νέο ρεκόρ πλέον δεν προκαλεί εντύπωση. Και το κυριότερο που πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να βοηθήσουμε όλοι, να δείξουμε στην πράξη την κοινωνική μας αλληλεγγύη και να βοηθήσουμε να μπορέσουμε να περάσουμε από αυτό τη δύσκολη ατραπό που έχουμε αυτούς τους δύο επόμενους μήνες. Η αχαΐα σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Ξεπέρασε και τα 1000 κρούσματα κορονοϊού στην έκθεση του ΕΟΔΗ την Παρασκευή, η οποία έδειξε περισσότερα από 40.000 κρούσματα πανελλάδικα. Χθες βράδυ, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου που εφημέρευε, προσήλθαν 79 επιβεβαιωμένα περιστατικά προς εξέταση και από τα 79 αυτά, τα 17 εισήχθησαν στο νοσοκομείο.
Μόνο στην Αχαΐα μετρήθηκαν πάνω από 1.000 νέα κρούσματα κορονοϊού τις προηγούμενες 24 ώρες, ενώ η Δυτική Ελλάδα ξεπέρασε ακόμη και τα 2.000. Έχουμε κάποια πρώτα δείγματα. Είμαστε σε συνεχή διερεύνηση της κατάστασης μέσω των εργαστηρίων της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Έχουμε συλλέξει αρκετά ύποπτα κρούσματα και τα οποία επεξεργαζόμαστε προκειμένου να δούμε κατά πόσον υπάρχει ποσοστό μετάλλαξης όμικρον και στην περιοχή μας. Οι νοσηλείες επίσης δείχνουν ανωδική τάση παρά τις έως τώρα καθησυχαστικές εξελίξεις ως προς την επιβάρυνση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Χρειάζεται λοιπόν όλοι μας να ενισχύσουμε την κοινωνική αλληλεγγύη και το κυριότερο απ' όλα είναι να δείξουμε το σεβασμό μας στον συνάνθρωπό μας ώστε κανένας να μην μένει πίσω. Υπομονή, θα έρθουν και καλύτερες μέρες, αλλά το επόμενο δίμηνο θα είναι δύσκολο. Και ενώ η μετάλλαξη όμικρον εξαπλώνεται με γεωμετρική πρόοδο, οι σκέψεις όλων είναι στην επόμενη μέρα και στο επερχόμενο άνοιγμα των σχολείων. Θα χρειαστούν περαιτέρω μέτρα για να δημιουργηθούν αναχώματα στην πανδημία. Αν ανοίξουμε αυτή τη στιγμή τα σχολεία, θα δείτε ότι θα κλείσουν μετά από ένα πενθήμερο, ίσως ένα δεκαήμερο λόγω των κρουσμάτων κορονοϊού, προειδοποιεί ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης. Για πάμε τώρα στον συνάδελφο Γιάννη Πομόνη, γιατί είχαμε ελέγχους όλο το βράδυ χθες, ολόκληρη την περιφέρεια για την τήρηση των μέτρων. Έχουμε το άνοιγμα των σχολείων που παραμένει αβέβαιο μετά τις γιορτές. Γιάννη, καλησπέρα, καλή χρονιά. Καλησπέρα, Τάσο, κυρίες και κύριοι. Στη σκιά της πανδημίας, έτσι και η πρωτοχρονιά και φέτος. Μοιραία. Και αναλογικά με τα τεστ τα οποία έγιναν και την χθεσινή ημέρα, σήμερα ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε 30.010 νέα κρούσματα. Πολλά. Πάρα πολλά θα έλεγε κανείς. Βέβαια, πλέον έχουμε φτάσει να θεωρούμε μείωση το να συζητάμε για 30.010 κρούσματα μετά τα 40 και πλέον χιλιάδες τα οποία ανακοινώθηκαν χθες. Πολλά τα κρούσματα και στην Αχαΐα, η οποία βρίσκεται κάτω από τα 1.000 σήμερα, αλλά και πάλι είναι πολύ ψηλά. Οι έλεγχοι συνεχίζονται εντατικά από τους αστυνομικούς, τα μεικτά κλιμάκια, ούτως ώστε να ελέγξουν ακριβώς πού και τι συμβαίνει. Ειδικά χθες είχαν αρκετή δουλειά τους ώστε να μην λειτουργήσει κάποιο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με μουσική, με υψηλή συγκέντρωση κόσμου, με συγχρονισμό. Έγιναν εντατικοί έλεγχοι. Όλες τις προηγούμενες μέρες είχαν ενταθεί έλεγχοι, αλλά χθες κορυφώθηκαν και συνεχίζονται και τις επόμενες ημέρες. Θέλει είναι προσοχή. Μια διαδικασία δυναμική αυτή. Και για τη μάσκα υπάρχει έλεγχος έτσι, σε εξωτερικούς χώρους, διπλή μάσκα παντού, όταν μπαίνει μέσα. Βέβαια, περισσότερο στη λογική της προτροπής, Τάσο, κυρίες και κύριοι, όχι τόσο της, του να κοπεί πρόστιμο ή να υπάρξει κάποια επίπληξη, περισσότερο της προτροπής, ειδικά και κυρίως σε σημεία πεζόδρομους. Ναι. Και κυρίως στα μικρά μαγαζιά και στα μεγαλύτερα να αποφευθούν, απεφεύχθη μάλλον το ρεβεγιόν. Λοιπόν, για πάμε λίγο στα των σχολείων. Βλέπεις να καθυστερεί η έναρξή τους μετά τις γιορτές των μαθημάτων? Δεν είναι τυχαίο ότι εμφανίζονται κάποιοι άνθρωποι τους οποίους γνωρίζουμε ότι στο παρελθόν έχουν τοποθετηθεί αρκετά και έχουν ληφθεί σοβαρά και οι απόψεις τους και από την Επιτροπή των Εμπειρογνωμών και από την κυβέρνηση. Τώρα είχαμε τον κύριο Τζανάκη, ο οποίος δείχνει έντονα προβληματισμένος, αλλιώς δεν εξηγείται η τοποθέτησή του ακριβώς υπέρ του μη ανοίγματος των σχολείων έτσι όπως προβλέπεται να ανοίξουν. Εάν συμβεί αυτό, εάν τα σχολεία δηλαδή ανοίξουν κανονικά σύμφωνα με τον κύριο Τζανάκη, θα έχουμε πολλά κρούσματα, πάρα πολλά κρούσματα. Και δεν είναι κάτι το οποίο έτσι μας ακούγεται επιστημονική φαντασία, αν λάβουμε υπόψη μας το τι έχει συμβεί το προηγούμενο διάστημα. Όλα αυτά συνυπολογίζονται και από την κυβέρνηση, γιατί υπάρχουν και άλλες παράπλευρες απώλειες, αν μπορούμε να το πούμε εντός εισαγωγικών, όταν κλείνεις μια δραστηριότητα, ειδικά τώρα όταν αφορά στη σχολική δραστηριότητα και με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τους γονείς, οι οποίοι θα έχουν τα παιδιά στο σπίτι. Είναι μια σειρά πραγμάτων τα οποία λαμβάνει υπόψη της κυβέρνησης ούτως ώστε να λάβει τις αποφάσεις της, όμως όλα δείχνουν ότι δεν πρόκειται να σταματήσει εδώ αυτό και όλοι εύχονται να μην και η όμικρον έχει επικρατήσει, η όμικρον έχει επικρατήσει, Γιάννη. Στο μεγαλύτερο ποσοστό των κρουσμάτων που ανακοινώθηκαν και σήμερα, Τάσο, κυρίες και κύριοι. Δεν ξέρω αν θέλετε να σας αναφέρω ειδικότερα τα κρούσματα και τις, μάλλον τις νοσηλείες που αφορούν στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα. Ναι, αν έχεις την Αχαΐα, ναι, τα δύο νοσοκομεία που είναι νοσοκομεία. Είναι διαρκώς στην κορυφή η Πάτρα. Γνωρίζουμε ότι οι πρωτεύουσες των μεγάλων περιφερειακών ενωτήτων έχουν συνήθως τα περισσότερα κρούσματα. Η Πάτρα έχει τη μερίδα του λέοντος κάθε φορά που ανακοινώνονται νέα κρούσματα στην Αχαΐα. Έτσι λοιπόν η κατάσταση έχει διαμορφωθεί έως σήμερα με 65 άτομα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο να νοσηλεύονται, 3 ασθενείς στη μονάδα αυξημένης φροντίδας, 12 στη μονάδα εντατικής θεραπείας και 3 περιστατικά στην παιδιατρική.
Και αντίστοιχα στο Γενικό Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας νοσηλεύονται 45 άτομα στην κλινική κορονοϊού και 7 άτομα στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Και εκεί τα πράγματα αρχίζουν να δείχνουν αυξητική τάση. Μάλιστα, το ανέφερε σχετικά και στο ρεπορτάζ ο Γιάννης Καρβέλης, ότι μόνο χθες το νοσοκομείο του Ρίου είχε πολλή δουλειά. Έχει δουλειά, ούτως ή άλλως ολόκληρη η περιφέρεια εκεί στέλνει τα περιστατικά. Πάνω από 60% η όμικρον στην Ελλάδα αρχίζει και επικρατεί. Γιάννη, υπομονή να ευχηθούμε να είναι μια καλύτερη χρονιά από τις προηγούμενες τουλάχιστον. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Οι υπηρεσίες του Δήμου Καλαμάτας για μία ακόμη χρονιά βρέθηκαν δίπλα στους ανθρώπους που το είχαν ανάγκη. Μέσα από τις δομές εξυπηρετήθηκαν δημότες κάθε ηλικίας με στόχο να μην μείνει κανείς χωρίς τα απαραίτητα αγαθά αυτές τις ημέρες. Τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου Καλαμάτας έδωσε στη δημοσιότητα ο Αντιδήμαρχος Σαράντος Μαρινάκος, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά την ισχυρή οικονομική θέση του Δήμου, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Ιδιαίτερη μνήμα έγινε για τα χρήματα που δαπανήθηκαν στον τομέα της πρόνοιας, αλλά και η βοήθεια που δόθηκε στους αδύναμους οικονομικά δημότες της Καλαμάτας. Από τα δημοτικά μαγειρία, είτε με διανομή κατοίκων, είτε με παράδοση στους ωφελούμενους, παρήχθησαν και διανεμήθηκαν 32.206 μερίδες φαγητό για το 2021. 864 άτομα επισκέφθηκαν το φαρμακείο και εκτέλεσαν, αν μπορούμε να το πούμε με ιατρικούς όρους, συνταγές φαρμακευτικές στο δημοτικό μας φαρμακείο. 685 άτομα, συμπολίτες μας, επισκέφθηκαν το ιατρείο. Οι υπηρεσίες πρόνοιας εν μέσω πανδημίας κατάφεραν και στήριξαν τους δημότες που είχαν ανάγκη, προκειμένου να μην μείνει κανένας χωρίς τα απαραίτητα αγαθά. Συνολικά, για τη διεύθυνση πρόνοιας και τις δομές της, τις λειτουργίες της, μαζί με το κέντρο συμβουλευτικής, τους παιδικούς σταθμούς, στα γραφεία της διεύθυνσης έφτασαν κάτι λίγο πάνω από 18.000 κόσμος. Αυτό ήταν και ο λόγος που διεκδίκησε με αποφασιστικότητα ο Δήμαρχος την επέκταση του κέντρου κοινότητας, που κυρίως έχει το βάρος με την δημιουργία του παραρτήματος Ρωμά και την ενίσχυση του ιδίου του κέντρου κοινότητας. Γενικότερα, σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, από τα ταμεία του Δήμου δόθηκαν 34 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μέχρι και τέλος του έτους εξοφλήθηκαν όλα τα τιμολόγια σε προμηθευτές. Το νέο της η Δημοτική Αρχή Καλαμάτας συνεχίζει να διεκδικεί πόρους και μάλιστα ενισχύει τις υπηρεσίες της για τους πολίτες. Η μοναξιά, η κατάθλιψη, η μελαγχολία, η εγκατάλειψη είναι όροι που τους ακούμε συχνότερα, κυρίως στην περίοδο των εορτών, όπως αυτές τις γιορτές που διανύουμε τώρα, και που πιθανόν ενισχύονται με τις επιπτώσεις της πανδημίας. Συναισθήματα θλίψης, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με την κυρία Αρετή Βεργούλη, είναι ψυχολόγος, θα ζητήσουμε τη βοήθειά της να μας κατατοπίσει λίγο πώς θα αντιμετωπίσουμε τέτοια συναισθήματα. Καλησπέρα, κυρία Βεργούλη. Καλησπέρα, καλή και χρονιά. Καλή χρονιά. Επίσης, καλή χρονιά. Λοιπόν, σας ταλαιπωρούμε μια τέτοια μέρα, όμως και έναν άνθρωπο να βοηθήσουμε, εμείς το θεωρούμε πολύ σημαντικό με τη δική σας συμβουλή. Αυτά τα συναισθήματα της μελαγχολίας, να την πούμε, ή της θλίψης, ενισχύονται αυτές τις ημέρες των εορτών. Ναι, έχετε δίκιο, κύριε Θεοδόση. Η περίοδος των γιορτών συνδυάζεται σε αρκετούς ανθρώπους με μια περίοδο χαλάρωσης και διασκέδασης, ενώ για σε κάποιους άλλους οι γιορτές είναι αυξανόμενα ωράρια εργασίας, αυξημένα έξοδα ή ακόμα και προβλήματα τα οποία δεν σταματούν κατά την περίοδο των γιορτών. Mm-hmm. Μέσα σε αυτό το κλίμα που υπάρχει μια επιβαλλόμενη διασκέδαση και κοινωνικότητα, που όμως δεν μπορεί να προγραμματιστεί η διασκέδαση αυτή, δηλαδή με την έννοια ότι να ρυθμίσουμε ένα κουμπί και όλοι να μπούμε σε ένα mood διασκέδασης, έχετε να προσθεθεί και το δεύτερος χρόνος πανδημίας. Είναι η δεύτερη χρονιά που αυτή τη στιγμή περνάμε γιορτές με πανδημία. Έχουμε μειωμένα ψυχικά αποθέματα και χρειαζόμαστε όλοι και να ξεκουραστούμε και να ζήσουμε τις γιορτές αυτές. Πώς θα μπορούσαμε να αυξήσουμε τώρα, να βελτιώσουμε λίγο την διάθεσή μας? Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, όταν υπάρχουν τέτοια συναισθήματα όπως αυτά που περιγράψατε, να τα μοιραστούμε με κάποιους ανθρώπους, με τους κοντινούς μας ανθρώπους, να μιλήσουμε, να επικοινωνήσουμε, να είμαστε σε επαφή με ανθρώπους που είναι υποστηρικτικοί, που μας αγαπάνε. Επίσης, νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο να έχουμε ρεαλιστικές προσδοκίες και σχέδια. Το ότι θα έχουμε τραπέζια με λιγότερο κόσμο δεν σημαίνει ότι θα έχουμε λιγότερη διασκέδαση, ότι δεν θα διασκεδάσουμε. Δεν σημαίνει ότι το λιγότερο είναι αναγκαστικά ότι δεν θα είναι και καλό.
Επίσης θα βοηθούσε πάρα πολύ αν είμαστε σε επαφή με τη φύση, δηλαδή αν βγούμε και περπατήσουμε, θα μας φέρει μια ευεξία, ακόμα και αν δεν έχουμε τη δυνατότητα να πάμε κάπου πολύ μακριά, να πάμε στο πάρκο της γειτονιάς μας και να περπατήσουμε 10 λεπτά, 15, θα μας χαλαρώσει. Και το σημαντικότερο, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το να κάνουμε κάτι που να είναι έξω από εμάς. Για τον εθελοντισμό θέλω να μιλήσω δηλαδή, με την έννοια ότι το να προσφέρουμε την παρουσία μας, ένα τηλέφωνο, μια κούπα τσάι, ένα κουτί γλυκά σε μια οικογένεια ή σε κάποιον άνθρωπο που ξέρουμε ότι είναι μοναχικός, ξεκινώντας από τη γειτονιά μας ή ακόμα και σε κάποιες δομές, θα μας κάνει να αισθανθούμε πάρα πολύ καλύτερα αυτές τις ημέρες. Μάλιστα. Αυτά τα συναισθήματα τώρα που γεννιούνται, γιγαντώνονται πιθανόν τις ημέρες των εορτών. Έχουν να κάνουν και με το τι επιθυμούμε από τον πλησίον μας, δηλαδή βλέποντας ακόμη και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όλα αυτά τα λαμπερά, τα ρεβεγιόν και όλα αυτά. Θα λέγαμε ότι ζηλεύουμε μέσα σε εισαγωγικά βέβαια και θα επιθυμούσαμε και αυτό μας επηρεάζει ακόμα περισσότερο και πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Ναι, είναι πολύ σοβαρό το θέμα αυτό το οποίο εντοπίζεται. Μιλάτε για μια εικονική, ζούμε σε μια εποχή που υπάρχει μια εικονική πραγματικότητα. Είναι πολύ μεγάλο θέμα αυτό που αναφέρετε και όντως σχολιάζετε, γιατί μπαίνουν σε μια διαδικασία τα πράγματα να είναι πώς φαίνονται. Δηλαδή, ενώ δεν είναι η πραγματικότητα αυτή, είναι μια στιγμή που φυλακίζεται στο Instagram ή στα social media, η καλύτερη στιγμή, και δεν είναι η πραγματικότητα η οποία αντανακλάται μέσα στα σπίτια. Είναι κάποια άλλη κατάσταση. Επομένως, πρέπει να ξεφύγουμε από αυτό, να μην μείνουμε σε αυτό, να έχουμε ρεαλιστικές προσδοκίες και τα σχέδιά μας να είναι να μπορούμε να περάσουμε απλά με τους ανθρώπους που αγαπάμε δίπλα και μας υποστηρίζουν και όχι σε υποχρεωτικά πράγματα τα οποία θεωρούμε ότι θα μας φέρουν και θα μας γεμίσουν κάποιο κενό. Δηλαδή, μας απελευθερώνει το να έχουμε ρεαλιστικούς στόχους και να μην επιδιώκουμε πράγματα που είναι ξένα και πάνω από τις δυνάμεις μας. Ακριβώς, όπως το θέτετε, δηλαδή τα πράγματα σε απλά πράγματα πολλές φορές μπορούμε να περάσουμε καλύτερα, ενώ όταν έχουμε αυξημένες προσδοκίες ότι σε αυτές τις γιορτές, αν κάνω αυτό το ρεβεγιόν, τότε θα αισθανθώ καλύτερα, πολλές φορές αυτό δεν έρχεται, ενώ είναι καλύτερα να μπορούμε να ευχαριστηθούμε τον καφέ μας, μία βόλτα, μια καλή συζήτηση με ένα φίλο, με έναν άνθρωπο που μας υποστηρίζει ή να βοηθήσουμε έναν συνάνθρωπο. Μάλιστα. Δηλαδή να βγούμε έξω από τον εαυτό μας και να προσφέρουμε σε κάποιον άνθρωπο ο οποίος χρειάζεται αυτή τη στιγμή ή μας χρειάζεται. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Βεργούλη, να σας ευχαριστήσουμε θερμά, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά το 2022 να είναι καλύτερο από κάθε προηγούμενη χρονιά. Έτσι, να πέσουν οι μάσκες όπως συνηθίζουμε να λέμε τώρα τελευταία με την πανδημία. Εύχομαι καλή επιτυχία και υγεία σε όλους. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Ξενάγηση σε ιστορικά μνημεία της με την χρήση ακόμη και επασχισμένης πραγματικότητας προετοιμάζει το Τμήμα Τεχνικών Ήχου και Εικόνας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Η ομάδα εργασίας παρουσίασε τις νέας πλατφόρμας σε τουριστικούς φορείς του νησιού, ενώ το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2022. Την δυνατότητα γνωριμίας με ιστορικά μνημεία μέσω ψηφιακής περιήγησης και με τη χρήση της επαυξημένης πραγματικότητας και ολογραμμάτων θα έχουν οι τουρίστες και οι μόνιμοι κάτοικοι της Κέρκυρας. Ο λόγος για την πλατφόρμα που βρίσκεται στα Σκαριά από το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιωνίου Πανεπιστημίου και παρουσιάστηκε στους τουριστικούς φορείς του νησιού. Ένα απλό QR code να συνδεθεί στο σύστημα και να ελέγξει την πληροφορία που βλέπει στην πυραμίδα. Και κάνοντας αυτό, ο επισκέπτης θα έχει ήδη φορτώσει με σύγχρονες τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε στο κινητό του τη διαδικασία της ξενάγησης. Θα ξέρουμε λοιπόν ότι αυτός ο επισκέπτης είτε βρίσκεται στην Κέρκυρα, στο ένα σημείο είτε στο άλλο, που βρίσκεται. Αν θέλει, μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε στο GPS του που ακριβώς την ακριβή του τοποθεσία και αρχίζει η διαδικασία της ξενάγησης. Η τεχνολογία θα αποτελέσει το εργαλείο με το οποίο ο επισκέπτης θα μπορεί να λαμβάνει μόλις καταφθάνει στο νησί σημαντικές πληροφορίες με τα περιεχόμενα των μνημείων, αξιοποιώντας ακόμα και βίντεο 360 μοιρών και drone. Δηλαδή αρκετά στοιχεία τα οποία ενισχύουν την εμπειρία και δεν είναι μόνο κάποιος ο οποίος, για παράδειγμα, έχει πρόβλημα όρασης ή ακοής, αλλά είναι κάποιος ο οποίος δεν βλέπει πολύ καλά στο κινητό. Είναι μικρές συσκευές. Και ξεκινάμε, για παράδειγμα, στο αεροδρόμιο και στο λιμάνι έχουμε ειδικά βίντεο τα οποία πήραμε με drone 360 μοιρών και επαυξημένη πραγματικότητα μέσα στο drone, ώστε να μπορεί κάποιος να δει πώς είναι η περιοχή την οποία θα πάει να εξερευνήσει και με γραφικά δείχνουμε σε διάφορα σημεία, σε πλήρη εικόνα, δηλαδή έχετε σε όλη την βήθηση που χρειάζεται, τα σημεία ενδιαφέροντος που είναι διάσπαρτα μέσα στην πόλη. Το έργο αυτό υλοποιείται σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το επιχειρησιακό πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 2014-2020. Η ολοκλήρωσή του αναμένεται να αναβαθμίσει την τουριστική προβολή του νησιού.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, και το πρώτο δελτίο ειδήσεων του Ιόνιον για το 2022 ολοκληρώθηκε. Από όλους εμάς, τεχνικούς, δημοσιογράφους και εργαζόμενους στην οικογένεια του Ιόνιον, πολλές ευχές για ένα καλό, ένα καλύτερο χρόνο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ.